συναντήσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ και τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς είχε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Ακιτζή, ολοκληρώνοντας την τριήμερη περιοδία του στις Βρυξέλλες. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σούλτς, ο κ. Ακιτζή είπε ότι αντιλαμβάνεται πως το Κυπριακό είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς όμως θέλουμε την επίλυση για το λαό μας, τόνισε. Our generation and the elder generations, we have suffered a lot. We have shared the grievances, the bloodshed. Now it is high time that for the younger generations we create a better future. Όπως ανέφερε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ήμασταν εκτός διεθνούς δικαίου για πολλά χρόνια. Θέλουμε η κοινότητά μας να είναι μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Θέλουμε να είμαστε εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και της τάξης. Ο Μάρτιν Σούλτς από την πλευρά του ανέφερε πως είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια λύση του Κυπριακού και χαρακτήρισε θετικό στοιχείο ότι στις συνομιλίες μετέχουν δύο άνθρωποι που υποστήριξαν το σχέδιο Ανάν και στηρίζουν μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που πάλεψαν για την ενότητα της χώρας τους. Both communities are now led by people who are in favor of the Annan plan and fought for unity in the country on that basis of Ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τον κύριο Ακιτζή και πτυχές των συνομιλιών και τόνισε πως το Ευρωκοινοβούλιο θα κάνει ό,τι μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση σε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που έχουμε μπροστά μας κατά την έκφρασή του. Εξάλλου, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στις Βρυξέλλες, ο Μουσταφά Ακιτζή προανήγγειλε κοινή συνάντησή του με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Ζαν Κλον Γιούνκερ κατά την επίσκεψη του πρόεδρου της Κομισιόν στη Λευκοσία περί τα μέσα Ιουλίου. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είχε σημαντικές επαφές στις Βρυξέλλες, τονίζοντας πως μετά τη λύση οι Τουρκοκύπροι θα γίνουν συστατικό μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ο Ακιτζή έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως δεν θα ήταν σωστό να υπάρχει απευθείας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός της διαδικασίας, αλλά επιθυμούμε να υπάρχει κάποιος που θα βρίσκεται στο περιθώριο και θα συμβάλλει σε τεχνικά ζητήματα όποτε αυτό του ζητηθεί. Στην Σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου κατατέθηκαν χθες προτάσεις αναφορικά με την πρόσβαση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, την προστασία των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την λειτουργία ενός νέου μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι εισηγητές, μια εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να δίνει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρόσβαση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν θα πρέπει να υπονομεύει τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωβουλευτές ήταν σαφείς στις συστάσεις προτάσεις προς τους διαπραγματευτές για το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες συζητήθηκαν χθες Τετάρτη στην Ολομέλεια. Για την διευθέτηση των εμπορικών διαφορών μεταξύ επενδυτή κράτους, τα ιδιωτικά διαιτητικά δικαστήρια που προβλέπονται από το σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους θα πρέπει να αντικατασταθούν από ένα νέο δικαστικό σύστημα, εισηγήθηκαν οι ευρωβουλευτές, που θα διευθύνεται από δημόσια διορισμένους δικαστές και το οποίο θα υπόκειται σε κανόνες ελέγχου και διαφάνειας. Όσον αφορά το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης, οι ευρωβουλευτές καταθέτουν ψήφο για την επιβολή φορολογικής διαφάνειας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να αποκαλύπτουν πληροφορίες ανά χώρα επί των κερδών, για τους καταβληθέντες φόρους επί των κερδών και για τις δημόσιες εισπραχθήσεις ενισχύσεις, είπαν οι ευρωβουλευτές. Και έμπρακτα προώθησαν την εισήγησή τους με τροπολογίες που κατέθεσαν στο σχέδιο κανόνων όσον αφορά την ενίσχυση της διαφάνειας και την προώθηση της μακροχρόνιας δέσμευσης των μετόχων στις εταιρείες. Επίσης, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν, όπως αναδείχθηκε στη χθεσινή Ολομέλεια, οι μέτοχοι να έχουν την εξουσιοδότηση να ψηφίσουν τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια σχετικά με την πολιτική αμοιβών των διοικητικών στελεχών. 28 Υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιοι για ζητήματα της μετανάστευσης αποφάσισαν χθες στις Βρυξέλλες τη μετεγκατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 32.256 αιτούντων άσυλο που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε λόγο για μετεγκατάσταση 40.000 αιτούντων άσυλο, αριθμό που δεν κατάφεραν ωστόσο να φτάσουν οι εθελοντικές προσφορές των κρατών μελών. 28 κατέληξαν επίσης το συμπέρασμα ότι το ζήτημα πρέπει να ξανασυζητηθεί
τοποθετηθεί πριν το τέλος της χρονιάς με σκοπό να γίνει ακόμα μια προσπάθεια να συμφωνήσουν στη μετεγκατάσταση και των υπολείπων 8.000. Οι αιτούντες άσυλο που θα υποφεληθούν κυρίως από τη συμφωνία για τη μετεγκατάσταση θα είναι κυρίως αυτοί που προέρχονται από χώρες όπως η Συρία, η Ερυθρέα, η Σομαλία και το Ιράκ. Επιπλέον αποφασίστηκε η επανεγκατάσταση περισσότερων από 20.000 ήδη αναγνωρισμένων προσφύγων εντός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως γνωστό, οι Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών είχαν ταχθεί την περασμένη Πέμπτη υπέρ της υιοθέτησης ενός δεσμευτικού συστήματος έκτακτης ανάγκης για τη μετεγκατάσταση ενός αρχικού αριθμού 40.000 ετούντων άσυλο από την Ιταλία και την Ελλάδα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα επικείμενο μόνιμο σύστημα για το οποίο το Ευρωκοινοβούλιο θα αποφασίσει από κοινού με το Συμβούλιο θα πρέπει να βασίζεται σε μια πιο ουσιαστική συμβολή στην αλληλεγγύη και την κατανομή των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, τόνισαν οι Ευρωβουλευτές. Το σχετικό νομοθετικό ψήφισμα εγκρίθηκε με 42 ψήφους υπέρ και 14 κατά. Το Ευρωκοινοβούλιο θα ψηφίσει επί της θέσης του τον Σεπτέμβριο. Όταν προταθεί ένα μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης, πράγμα το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι θα κάνει μέχρι το τέλος του έτους, το Ευρωκοινοβούλιο θα συνομοθετήσει, θα συναποφασίσει δηλαδή επίσης όρις για το θέμα με το αρμόδιο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε διακοπές μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου που έχει οριστεί η επόμενη συνεδρία της Ολομέλειάς του στο Στρασβούργο βρίσκεται το Ευρωκοινοβούλιο. Όμως το φθινόπωρο που επανέρχεται θα έχει καυτά θέματα στην ατζέντα του. Καταρχάς, κατά τους δύσκολους μήνες που θα ακολουθήσουν σε σχέση με το ελληνικό ζήτημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ελέγχει την κατάσταση, ενώ υπάρχουν φωνές που ζητούν επανεξέταση του σχεδίου της Ευρωζώνης. Τους επόμενους μήνες το Ευρωκοινοβούλιο καλείται να δώσει την έγκρισή του στη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου ή να την καταργήσει διαπαντός, ξεπερνώντας ρυθμιστικούς φραγμούς σε μεγάλη γκάμα τομέων όπως οι κατασκευές, τα τρόφιμα ή οι μεταφορές, τα ποσοστά δείχνουν ότι η επωνομαζόμενη TTIP θα τονώσει την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 120 δισεκατομμύρια, 0,5% του ΑΕΠ και θα δημιουργήσει εκατομμύρια δουλειές. Ωστόσο, σύμφωνα με τους επικριτές της συμφωνίας, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας θα δημιουργήσουν ανεργία, θα χαλαρώσει τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα οδηγήσει σε αυξημένη ιδιωτικοποίηση. Ο μεγαλύτερος σκόπελος σε σχέση με τη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου είναι ο μηχανισμός ιδιωτικής διαιτησίας, βάσει του οποίου οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να μηνύσουν κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχική μέθοδος καταψηφίστηκε από Ευρωβουλευτές, αλλά είναι ακόμη ασαφές τι μορφή θα πάρει από εδώ και πέρα. Τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου θα παρουσιάσει δική της έκθεση πρωτοβουλίας για την κρίση του μεταναστευτικού. Η τραγωδία με τους εκατοντάδες μετανάστες που πνίγηκαν στις ακτές της Μεσογείου τον Απρίλιο κινητοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για να βρουν λύση στο μεταναστευτικό. Τα δύσκολα σημεία ήταν η μετατόπιση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 40.000 μεταναστών που είχαν ήδη καταφθάσει σε Ιταλία και Ελλάδα και η επανεκατάσταση 20.000 προσφύγων που προέρχονταν από τρίτες χώρες. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο συνέχισης της επανεκατάστασης δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί. Εξάλλου, το Ευρωκοινοβούλιο καλείται να ψηφίσει τον Οκτώβριο την προτινόμενη νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα. Η βιομηχανία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα την τελευταία πενταετία και χρειάζονται καλύτερη έλεγχη ποιότητας. Νέα τρόφιμα που σύντομα θα περιλαμβάνουν φύκη, μύκητες, ακόμη και έντομα, θα υπόκεινται σε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας. Παρά το ότι μπήκε στο ράφι από την Κομισιόν, το πακέτο ποιότητας του αέρα ίσως επιστρέψει με μετατροπές στο Ευρωκοινοβούλιο τον Οκτώβριο. Το Νοέμβριο, η Ειδική Επιτροπή για το Φόρο, που δημιουργήθηκε μετά το σκάνδαλο των LuxLeaks, θα εκδώσει τις συστάσεις της για το κατά πόσον θα πρέπει να αλλάξει το φορολογικό σύστημα που επιτρέπει σε χώρες να δίνουν φοροαπαλλαγή σε πολυεθνικές. Στο τραπέζι του Ευρωκοινοβουλίου το φθινόπωρο θα συζητηθεί και η πρόταση για ένωση κεφαλαιαγορών ως το 2018, καθώς και το σχέδιο κείμενο που ενέκρινε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για το φάκελο επιβατών με ισχυρές διασφαλίσεις προστασίας δεδομένων. Τέλος, το Δεκέμβριο αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα σε σχέση με την ανάγκη για συμφωνία επί της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Μεγάλοι ρυπαντές όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν επιτέλους και φαίνεται εφικτή η επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας για μείωση των εκπομπών σε σύνοδο στο Παρίσι.
Σε διακοπές μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου που έχει οριστεί η επόμενη συνεδρία της Ολομέλειάς του στο Στρασβούργο βρίσκεται το Ευρωκοινοβούλιο. Όμως το φθινόπωρο που επανέρχεται θα έχει καυτά θέματα στην ατζέντα του. Καταρχάς, κατά τους δύσκολους μήνες που θα ακολουθήσουν σε σχέση με το ελληνικό ζήτημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ελέγχει την κατάσταση, ενώ υπάρχουν φωνές που ζητούν επανεξέταση του σχεδίου της Ευρωζώνης. Τους επόμενους μήνες το Ευρωκοινοβούλιο καλείται να δώσει την έγκρισή του στη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου ή να την καταργήσει διαπαντός, ξεπερνώντας ρυθμιστικούς φραγμούς σε μεγάλη γκάμα τομέων όπως οι κατασκευές, τα τρόφιμα ή οι μεταφορές, τα ποσοστά δείχνουν ότι η επωνομαζόμενη TTIP θα τονώσει την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 120 δισεκατομμύρια, 0,5% του ΑΕΠ και θα δημιουργήσει εκατομμύρια δουλειές. Ωστόσο, σύμφωνα με τους επικριτές της συμφωνίας, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας θα δημιουργήσουν ανεργία, θα χαλαρώσει τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα οδηγήσει σε αυξημένη ιδιωτικοποίηση. Ο μεγαλύτερος σκόπελος σε σχέση με τη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου είναι ο μηχανισμός ιδιωτικής διαιτησίας, βάσει του οποίου οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να μηνύσουν κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχική μέθοδος καταψηφίστηκε από ευρωβουλευτές, αλλά είναι ακόμη ασαφές τι μορφή θα πάρει από εδώ και πέρα. Τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου θα παρουσιάσει δική της έκθεση πρωτοβουλίας για την κρίση του μεταναστευτικού. Η τραγωδία με τους εκατοντάδες μετανάστες που πνίγηκαν στις ακτές της Μεσογείου τον Απρίλιο κινητοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για να βρουν λύση στο μεταναστευτικό. Τα δύσκολα σημεία ήταν η μετατόπιση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 40.000 μεταναστών που είχαν ήδη καταφθάσει σε Ιταλία και Ελλάδα και η επανεκατάσταση 20.000 προσφύγων που προέρχονταν από τρίτες χώρες. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο συνέχισης της επανεκατάστασης δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί. Εξάλλου, το Ευρωκοινοβούλιο καλείται να ψηφίσει τον Οκτώβριο την προτινόμενη νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα. Η βιομηχανία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα την τελευταία πενταετία και χρειάζονται καλύτερη έλεγχη ποιότητας. Νέα τρόφιμα που σύντομα θα περιλαμβάνουν φύκη, μύκητες, ακόμη και έντομα, θα υπόκεινται σε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας. Παρά το ότι μπήκε στο ράφι από την Κομισιόν, το πακέτο ποιότητας του αέρα ίσως επιστρέψει με μετατροπές στο Ευρωκοινοβούλιο τον Οκτώβριο. Το Νοέμβριο, η Ειδική Επιτροπή για το Φόρο, που δημιουργήθηκε μετά το σκάνδαλο των LuxLeaks, θα εκδώσει τις συστάσεις της για το κατά πόσον θα πρέπει να αλλάξει το φορολογικό σύστημα που επιτρέπει σε χώρες να δίνουν φοροαπαλλαγή σε πολυεθνικές. Στο τραπέζι του Ευρωκοινοβουλίου το φθινόπωρο θα συζητηθεί και η πρόταση για ένωση κεφαλαιαγορών ως το 2018, καθώς και το σχέδιο κείμενο που ενέκρινε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για το φάκελο επιβατών με ισχυρές διασφαλίσεις προστασίας δεδομένων. Τέλος, το Δεκέμβριο αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα σε σχέση με την ανάγκη για συμφωνία επί της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Μεγάλοι ρυπαντές όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν επιτέλους και φαίνεται εφικτή η επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας για μείωση εκπομπών στο Παρίσι. Μεγάλοι ρυπαντές όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν επιτέλους και φαίνεται εφικτή η επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας για μείωση των εκπομπών σε συνέδριο στο Παρίσι. Σε σύνοδο στο Παρίσι. Κατά γενική ομολογία, στην πιο κρίσιμη σύνοδο κορυφής των τελευταίων μηνών και κατά πολλούς την τελευταία σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση, προσέρχεται σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τόσο οι χθεσινές αλλά και οι σημερινές δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και ηγετών, όσο και η στα όρια της ανεκτής απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας μετά από μια εβδομάδα τραπεζικής αργίας και ελέγχου κεφαλαίων, μαρτυρούν ότι η σημερινή σύνοδος μόνο εύκολη δεν θα είναι για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και με ποιον δεν συνομίλησε τηλεφωνικά χθες ο κύριος Τσίπρας? Είχε σειρά τηλεφωνικών επαφών για την προετοιμασία της συνόδου με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ, τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρτ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη και της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, καθώς και με τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Τζακ Λιού. Ο Γάλλος πρόεδρος αποσαφήνισε την δυσκολία του νέου εγχειρήματος της ελληνικής κυβέρνησης, λέγοντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό: «Γνωρίζω τι ζητάει η ελληνική πλευρά, γνωρίζω και τι
μπορεί να δώσει το Βερολίνο. Χρειάζονται ρεαλιστικές προτάσεις με διάρκεια και βιωσιμότητα. Βοήθησέ με για να σε βοηθήσω, φέρεται να είπε ο κύριος Σολάντ. Η ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει σήμερα πρόταση στο Eurogroup, όπου θα εκπροσωπηθεί από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, και στη συνέχεια στη Σύνοδο Κορυφής την πρότασή της, η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η τελευταία πρόταση των θεσμών, η πρόταση δηλαδή Juncker. Με αυτή θα επιχειρείται να μείνει εκτός η αύξηση του ΦΠΑ σε εστίαση ξενοδοχεία, οι ομαδικές απολύσεις και κάποιες ιδιωτικοποιήσεις, ενώ θα εμπεριέχεται και η δυνατότητα της Αθήνας να προχωρήσει στην επαναφορά του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κατώτατου μισθού και στην έκτακτη εισφορά σε επιχειρήσεις για κέρδη άνω των 500.000 ευρώ. Ωστόσο, αυτή η βελτιωμένη εκδοχή της πρότασης της Juncker είναι εξαιρετικά αμφίβολα αν θα γίνει δεκτή από τους θεσμούς. Την ώρα μάλιστα που η διετή συμφωνία που ζητά η Αθήνα με την εμπλοκή του ESM ερμηνεύεται από πολλούς στην Ευρώπη ως ένα νέο πρόγραμμα που προϋποθέτει και νέα επιπρόσθετα μέτρα για να γίνει δεκτή. Σε αυτή την περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της προς το τι θα πράξει, ωστόσο παραμένει κλειδί για την Αθήνα η απομείωση του χρέους που θα της δώσει δυνατότητα να περάσει στη Βουλή τη Συμφωνία με τις μικρότερες δυνατές αντιδράσεις. Μαζί φυσικά με την εξασφάλιση των τρεχουσών χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας και την επιστροφή στην ομαλότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τις προθέσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων και το κλίμα που θα συναντήσουν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος στις σημερινές συνεδριάσεις εκθέτουν προκαταρκτικά οι ίδιοι αξιωματούχοι. Καθαρό παράδειγμα ο Γερούν Ντάισεμπλουμ. Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα χρειάζεται να λάβει μέτρα, ακόμη και αν αυτά απορρίφθηκαν, εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με τον κύριο Ντάισεμπλουμ, υπάρχει αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας, η οποία μπορεί όμως να αντιμετωπιστεί εφόσον ακολουθηθεί ένα αξιόπιστο πρόγραμμα. Το όποιο νέο έκτακτο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ελλάδα πρέπει να περιλαμβάνει αυστηρούς όρους, παρόμοιους με εκείνους τους οποίους περιείχαν οι προηγούμενες συμφωνίες, παρότι η Ελλάδα απέρριψε αυτούς τους όρους στο δημοψήφισμα, έχει τονίσει ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup. Ο Ευρωβουλευτής Λευτέρης Χριστοφόρου αισιοδοξεί ότι η ομάδα των μικρών κρατών όπως η Μάλτα, η Ιρλανδία, η Κύπρος θα καταφέρουν να φρενάρουν κατά την ψηφοφορία την επιδίωξη των μεγάλων και ιδίως της Γερμανίας για κοινή φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο, τονίζει ο Ευρωβουλευτής, θα ισοδυναμούσε με οικονομικό στραγγαλισμό για μικρές χώρες που στηρίζουν την οικονομία τους κυρίως στην προσφορά υπηρεσιών. Η Φορολογική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, που ουσιαστικά ήταν ένα αίτημα που υπήρχε και από το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και από πολλούς άλλους φορείς, θα εγκύψει στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την φορολόγηση στις διάφορες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς εδώ για αυτά τα ζητήματα είμαστε σαφέστατοι και κάθετοι, ότι κάθε χώρα θα πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα να έχει τη δική της εθνική φορολογική νομοθεσία. Οφείλω να πω ότι όλα αυτά προέκυψαν από το σκάνδαλο που δημιουργήθηκε με το Λουξεμβούργο και με την φορολόγηση την ευνοϊκή που ετύχαν σε ειδικές συμφωνίες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες με αποτέλεσμα τεράστια φορολογικά έσοδα διαφόρων χωρών να χάνονται εξαιτίας του ότι το Λουξεμβούργο συνήψε ειδικές συμφωνίες με όλες αυτές τις εταιρείες. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, το Ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιόν ενέκυψαν σε αυτό το σημαντικό ζήτημα των φορολογιών, που δυστυχώς ήταν φυσικό και φυσιολογικό πολλές χώρες όπως είναι η Γερμανία έντονα να θέσουν και το ζήτημα που έχει να κάνει με την ενιαία φορολόγηση των χωρών μελών. Θεωρώ ότι είναι ανεδαφικό να δημιουργηθεί μια ενιαία φορολογική βάση. Η ευελιξία που έχουν χώρες, ιδιαίτερα όπως οι μικρές, που βασίζονται όχι στη βαριά βιομηχανία αλλά στην διαχείριση εταιριών και προσφοράν υπηρεσιών, δεν μπορούν να αντέξουν εάν γίνει μια ισότιμη βάση φορολογική για όλες τις χώρες. Είναι ένα μέτρο ευελιξίας οικονομικής, φορολογικής αλλά και επιχειρηματικής που γίνεται σε όλες τις χώρες. Και αν αφαιρεθεί αυτό το δυνατό όπλο, πιστεύω ότι θα βρεθούν σε δύσκολη θέση όχι μόνο η Κύπρος αλλά και άλλες χώρες. Ευελπιστώ ότι θα κατορθώσουμε να αποτρέψουμε αυτήν τη σημαντική ρήτρα που αφορά την Κύπρο μας. Τώρα, όσον αφορά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, να μην συνάπτονται συμφωνίες μεταξύ κρατών για ειδική μεταχείριση συγκεκριμένων εταιρεών και όλα αυτά, πιστεύω ότι δεν μας αγγίζουν ιδιαίτερα, αλλά έχουμε και εμείς θέση ξεκάθαρη και το αποδείξαμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία δεν ανέχεται παράτυπες, παράνομες μεθόδους όσον αφορά την διακίνηση του χρήματος. Πολύ ωραία.
Όπως σωστά έχετε επισημάνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει κάποιους στρατηγικούς στόχους τα τελευταία χρόνια. Ένας από αυτούς τους στρατηγικούς στόχους, τους οποίους συμμερίζονται και η Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο, είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ένωση ενεργειακή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κατά τρόπο που να μειώνει τους κινδύνους που σήμερα υφίστανται από την εξάρτηση που υπάρχει σε συγκεκριμένες πηγές εφοδιασμού ή και σε συγκεκριμένα είδη ενέργειας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο αυτής της αρχιτεκτονικής για δημιουργία της Πανευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης έχω υποβάλει συγκεκριμένες τροπολογίες, τις οποίες συνοψίζω σε δύο κύρια σημεία σε σχέση με την Κύπρο. Το πρώτο είναι ότι ζητώ να τεθούν σε προτεραιότητα η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Κύπρου, πρώτον γιατί βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από θέματα ασφάλειας για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με την αξιοποίηση και την εξισορρόπηση των οικονομιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια. Ως γνωστό, ο Ευρωπαϊκός Νότος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και επομένως μια τέτοια αξιοποίηση είναι και προς έφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύνολο, αλλά και προς όφελος της σύγκλησης των οικονομιών μας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και το τελευταίο σημείο είναι ότι συνδέω στις τροπολογίες μου την αξιοποίηση αυτών των πόρων με την χρηματοδότηση, η οποία είναι άλλος στρατηγικός στόχος και περιγράφεται από το λεγόμενο γνωστό σχέδιο Juncker. Ότι δηλαδή σε αυτό το σχέδιο περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση έργων που αφορούν και την ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν η Κύπρος ικανοποιεί αυτά τα δύο στοιχεία. Αφενός την ενεργειακή ασφάλεια στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης και αφετέρου τα κριτήρια εντός του σχεδίου Juncker. Στη διάρκεια της εξάμηνης Προεδρίας του το Λουξεμβούργο θα κληθεί να διαχειριστεί πολλές προκλήσεις, όπως η ελληνική κρίση χρέους, η μετανάστευση, αλλά και η προετοιμασία για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στο Παρίσι. Ο Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από το Λουξεμβούργο, Frank Engel, δήλωσε πως σπάνια, αν όχι ποτέ, μια Προεδρία αντιμετωπίζει τόσες πολλές και μεγάλες προκλήσεις όπως αυτές που αντιμετωπίζει το Λουξεμβούργο με τη μετανάστευση, το ελληνικό ζήτημα στην αποκορύφωσή του και τη Βρετανία να ζητάει μια Ευρώπη που δεν υπάρχει και απειλεί ότι θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπέδειξε ωστόσο πως η διαχείρισή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποτελεί παράδοση για το Λουξεμβούργο. Η Vivian Reding από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τονίσει ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις είναι με τη δημιουργία συνεκτικών πολιτικών και πως το Λουξεμβούργο μπορεί να δώσει νέα όθηση σε αυτό. Η Matty Devil από τους σοσιαλιστές είπε ότι η μετανάστευση είναι σίγουρα μία από τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Προεδρία του Λουξεμβούργου. Έχουμε ανοίξει τα εσωτερικά μας σύνορα, τώρα πρέπει να πάμε παραπέρα και να ορίσουμε κοινή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης, πρόσθεσε. Ο Charles Correns των Φιλελευθέρων δήλωσε ότι είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι η διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στο Παρίσι θα είναι η κύρια πρόκληση για την Προεδρία του Λουξεμβούργου. Ο Claude Turmes από τους Πράσινους τόνισε ότι καλούμαστε να σταθεροποιήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη στους 2 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα. Η Προεδρία του Λουξεμβουργού θα πρέπει να κάνει τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν σε μια φιλόδοξη κοινή θέση και να ηγηθεί της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάσκεψη του Παρισιού, προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο, τόνισε ο Ευρωβουλευτής των Πρασίνων από το Λουξεμβούργο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια προσπάθεια να ενεργοποιήσει την αγορά έχει θέσει ως στόχο να έχει μέχρι το 2020 10% διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών στην ηλεκτρική ενέργεια. Ετοιμάζεται έκθεση από το Ευρωκοινοβούλιο και ως συντονιστής της ομάδας της αριστεράς στην Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας Συνέχειας έχω καταθέσει δύο τροπολογίες. Η μία θέτει το ζήτημα ότι πρέπει να βοηθηθούν κράτη όπως η Κύπρος, τα οποία είναι απομονωμένα από τα μεγάλα ηλεκτρικά και ενεργειακά δικτύα, ώστε να μπορούν
μπορέσουν να καλύψουν το 10% του στόχου. Η δεύτερη τροπολογία αναφέρεται στο έργο που έχει κατατεθεί το 2012 από την κυβέρνηση μας τότε, από την προηγούμενη κυβέρνηση, και έχει εγκριθεί στη συνέχεια στα έργα κοινού ενδιαφέροντος, που είναι το έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής Ισραήλ-Κύπρου Ελλάδας. Ήδη έχει εγκριθεί ένα κονδύλι για να γίνει μελέτη για αυτό το έργο, άρα θεωρούμε σημαντικό να ενταχθεί αυτό το έργο στα συγχρηματοδοτούμενα, γιατί θα βοηθήσει και στην ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου, αλλά και στην άρρητη απομόνωσή της από τα μεγάλα ηλεκτρικά δίκτυα, και να συνδέσει την Ευρώπη με την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θεωρώ ότι αυτές οι τροποποιήσεις με τη στήριξη άλλων Κυπρίων και Ελλαδιτών, αλλά και άλλων ευρωβουλευτών, θα μπορέσουν να εγκριθούν και να ενταχθούν στην έκθεση. Οι τροπολογίες θα συζητηθούν το Σεπτέμβριο και η έκθεση αναμένεται να εγκριθεί τον Οκτώβριο από την Επιτροπή και στη συνέχεια να πάει στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Το δεύτερο είναι και επίκαιρο, δεδομένου ότι έρχεται και στην Κύπρο ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ναι, πρέπει να πω ότι αυτό το έργο είναι από τον καιρό που ήμουν εγώ υπουργός που έχουμε συζητήσει τότε με τους Ισραηλίτες. Έχει γίνει η συνεργασία τότε της ιατρικής της ΔΕΗ με την ΑΕΚ και την Εταιρεία Ηλεκτρισμού του Ισραήλ. Υπάρχει ολοκληροσχεδιασμός. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθεί μελέτη και να υπάρξει η εξέβρεση των επενδυτών. Αυτό που ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να τη στηρίξει μέσα από τα συγχρηματούμενα έργα του πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη, στα οποία, να σας πω για τα θέματα της ενέργειας του ηλεκτρισμού, υπάρχουν 9 δις και να δαπανηθούν μέχρι το 2020. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που ζητούμε δεν είναι τη χρηματοδότηση ολόκληρου του έργου. Αυτό που έχει εγκριθεί και είναι θετικό, έχουν εγκριθεί, αν δεν κάνω λάθος, 1-2 εκατομμύρια, γιατί χρειάζεται πρώτα απ' όλα να γίνει μελέτη, ολοκληρωμένη, σχεδιασμός. Και αν εξασφαλίσουμε μερικές δεκάδες εκατομμύρια, θα είναι σημαντικό για τη συγχρηματοδότηση αυτού του έργου, διότι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διπλό μήνυμα. Το ένα είναι ότι το έργο είναι βιώσιμο, είναι οικονομική δηλαδή η πτυχή, και η άλλη είναι πολιτική, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα στις διεργασίες που τεκταίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν αφορά τον ηλεκτρισμό μόνο, αφορά, αντιλαμβάνεστε, τα θέματα ενέργειας και τα μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερού που ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει κάποιους στρατηγικούς στόχους τα τελευταία χρόνια. Ένας από αυτούς τους στρατηγικούς στόχους, τους οποίους συμμερίζονται και η Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο, είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ένωση ενεργειακή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τρόπο που να μειώνει τους κινδύνους που σήμερα υφίστανται από την εξάρτηση που υπάρχει σε συγκεκριμένες πηγές εφοδιασμού ή και σε συγκεκριμένα είδη ενέργειας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο αυτής της αρχιτεκτονικής για δημιουργία της Πανευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, έχω υποβάλει συγκεκριμένες τροπολογίες, τις οποίες συνοψίζω σε δύο κύρια σημεία σε σχέση με την Κύπρο. Το πρώτο είναι ότι ζητώ να τεθούν σε προτεραιότητα η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Κύπρου, πρώτον γιατί βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από θέματα ασφάλειας για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με την αξιοποίηση και την εξισορρόπηση των οικονομιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια. Ως γνωστό, ο Ευρωπαϊκός Νότος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και επομένως μια τέτοια αξιοποίηση είναι και προς έφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύνολο, αλλά και προς όφελος της σύγκλησης των οικονομιών μας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και το τελευταίο σημείο είναι ότι συνδέω στις τροπολογίες μου την αξιοποίηση αυτών των πόρων με την χρηματοδότηση, η οποία είναι άλλος στρατηγικός στόχος και περιγράφεται από το λεγόμενο γνωστό σχέδιο Juncker. Ότι δηλαδή σε αυτό το σχέδιο περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση έργων που αφορούν και την ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν η Κύπρος ικανοποιεί αυτά τα δύο στοιχεία. Αφενός την ενεργειακή ασφάλεια στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης και αφετέρου τα κριτήρια εντός του σχεδίου Juncker.